Ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί από χθες στην κοινωνία του Μυλοποτάμου και στην εκπαιδευτική κοινότητα μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού στο Λύκειο Περάματος. Στις 11 το πρωί της Τρίτης, η υποδιευθύντρια του Λυκείου ενημερώθηκε από την καθαρίστρια για ένα γκαζάκι που βρήκε μπροστά από το λεβιτοστάσιο του σχολείου και το οποίο είχε πετάξει στα σκουπίδια. Η υποδιευθύντρια ζήτησε τη συμβολή του διευθυντή του γυμνασίου με το οποίο συστεγάζεται, ο οποίος βρήκε το μηχανισμό, τον απομόνωσε και από κοινού ειδοποίησαν τις αρχές. Κατά τις 11 η ώρα υπήρξε τηλεφώνημα από την υποδιευθύντρια του Λυκείου ότι η καθαρίστρια του Λυκείου βρήκε ένα γκαζάκι στο χώρο κοντά στο Λέβιτα με πετρέλαιο. Η καθαρίστρια δεν αξιολόγησε όπως θα έπρεπε, θα έλεγα, το γεγονός. Πήρε το καζάκι και το απέθεσε στον κάδο απορριμμάτων. Εγώ πήγα από περιέργεια να δω τι ακριβώς ήταν. Και πραγματικά, πλησιάζοντας τον κάδο, βρήκα το καζάκι το οποίο ήταν τυλιγμένο με μια μαύρη μονοτική ταινία. Το πήρα με τα χέρια μου με μια χαρτοπετσέτα και από εκεί πέρα μαζί με την υποδιευθύντρια του σχολείου ειδοποιήσαμε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, περισυνέλεξε το καζάκι, είδε ακριβώς σε ποιο σημείο ήταν. Μετά από την άμεση εκένωση των δύο σχολείων, στο σημείο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι ενδελεχής έρευνα από τις αρχές, όπου κλιμάκιο με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο σάρωσαν τους χώρους του συγκροτήματος χωρίς να βρεθεί κάποιο άλλο ύποπτο έβριμα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε όλους τους τοπικούς φορείς, δηλώνοντας σοκαρισμένοι και μουδιασμένοι στη σκέψη ύπαρξης τέτοιου μηχανισμού μέσα σε ένα σχολείο. Προκαλεί την απόγνωσή μας όλων εδώ πέρα, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλοι μας εδώ πέρα δίνουμε ένα αγώνα για να προβάρουμε την καλύτερη εικόνα του Μυλοποτάμου. Και δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοια περιστατικά τα οποία μαυρώνουν την εικόνα μας και μας γυρίζουν πολλά έτη πίσω. Και μόνο το γεγονός ότι βρέθηκε μέσα σε σχολείο αυτός ο μηχανισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει και να μας φοβήσει και να μας προβληματίσει. Η ΕΛΜΕΡΕ Θύμνου καταδικάζει τέτοια περιστατικά, προσφέροντας στήριξη με κάθε τρόπο σε μαθητές και οικογένειες, ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γενικού Ενιαίου Λυκείου Περάματος, καταδικάζοντας επίσης το γεγονός και αναφέροντας ότι βρίσκονται σε αναμονή των αστυνομικών ερευνών. Τέτοιες ενέργειες, ακόμα και αν πρόκειται για φάρσα, είναι αντίθετες με το πνεύμα της εκπαίδευσης και μη συμβατές με τη σχολική ζωή. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά, να είμαστε δίπλα σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα και ό,τι περνάει από το χέρι μας προσπαθούμε να το κάνουμε. Περιφέρεια και Δήμος Μυλοποτάμου βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να παράσχουν υποστήριξη με κάθε τρόπο, προγραμματίζοντας παράλληλα επιπλέον μέτρα προστασίας και ασφάλειας προς αποφυγή παρόμοιων περιστατικών. Εμείς σαν περιφέρεια δηλώνουμε παρόντες. Όπου μπορούμε να προσφέρουμε είτε υλικά, είτε ηθικά, είτε χρηματοδοτώντας δράσεις, πρέπει να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Εδώ στο Ρέθυμνο όλα τα αιτήματα των σχολείων που έρχονται για δράσεις πολιτισμού ή αθλητισμού, όλα λίγο ως πολύ τα χρηματοδοτούμε. Από τις επόμενες μέρες αμέσως, ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία, το σχολείο πρέπει να έχει να μπουν κάμερες, οι οποίες προφανώς δεν θα λειτουργούν τις ώρες του μαθήματος, αλλά πλέον είναι επιτακτικής ανάγκης να υπάρχουν κάμερες τριγύρω και να επιτηρούν το χώρο στις ώρες στις οποίες δεν είμαστε εδώ πέρα. Πλέον κρίνεται επιτακτικό το να γίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Για την προστασία και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δεν μπορεί να στέλνει το παιδί σου στο σχολείο και να μην ξέρει να θα γυρίσει. Μετά από αυτά τα γεγονότα, είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι θα σκέφτονται. Και αν αυτό είχε σκάσει δίπλα στο παιδί μου. Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξουδετερώθηκε από τις αρχές και τα επιμέρους τμήματά του εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή, ωστόσο, άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκε στο σημείο και δεν έχει προσδιοριστεί ο χρόνος που τοποθετήθηκε, καθώς μεσολάβησε και το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.